Μισό λεπτό, γιατί εσείς κάνατε, εσείς κάνατε την τέτοια. Ναι. Αν πω ότι ο υπουργός λέει ψέματα, είναι αγενιά. Εσείς τι λέτε? Δεν ξέρω, απλά μόνο να μην παρεξηγηθώ. Εάν πείτε ότι λέει ψέματα, πρέπει να το αποδείξετε. Ωραία. Θα πω λοιπόν ότι αυτό είπατε... Αυτό λέω εγώ. Δεν είναι αγένεια αν το αποδείξετε. Αν δεν το αποδείξετε, είναι αγένεια. Επειδή δεν έχουμε διαβάσει πάρα πολλά πράγματα. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί παραμορφωμένοι μάλλον μας κάνανε έτσι. Λοιπόν, λέω ότι ο ΟΓΑ, είπατε ότι ο ΟΓΑ από τους αγρότες 340 εκατομμύρια λαμβάνει. Σύμφωνα όμως με το site του ΟΓΑ, οι ασφαλισμένοι είναι 700.000 στον ΟΓΑ. Και η κατώτερη εισφορά είναι 753 ευρώ το έτος. Αυτό μας βγάζει 527 εκατομμύρια. Την πληρώνουν όλοι? Δεν είπαν προηγουμένως οι συνάδελφοι ή οι αγρότες ότι πιο πολλοί δεν μπορούν να πληρώσουν? Ναι, την πληρώνουν. Εσείς μιλήσατε για αυτούς που πληρώνουν, δηλαδή? Βέβαια, τα πραγματικά έσοδα. Μην με λέτε εύκολα ψεύτη. Καλά, εγώ δεν σας είπα. Έχετε πει ψέματα αυτό. Πολλά ως την ώρα και για πολλά πράγματα, αλλά δεν χρειάζεται τώρα. Για πείτε ένα άλλο, με συγχωρείτε. Εγώ θεωρώ βασική προϋπόθεση μιας τίμιας κουβέντας το σεβασμό του άλλου. Πείτε μου ένα άλλο ψέμα που είπα. Πολλά ψέματα τώρα δεν μπορώ να σας πω. Δεν μπορείτε να πείτε τα άλλα ψέματα. Θα τα πω άλλη ώρα. Εντάξει, άλλη ώρα λοιπόν, θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Εμείς εδώ, οι αγρότες, ένα ψέμα είναι ακόμα ότι δεν ξέρω αν σας έχουν πληροφορήσει έτσι. Ότι δηλώνουμε 2,5 και 3 χιλιάρικα εισοδήματα. Έτσι, δεν δηλώνει κανένας πλέον. Αυτό ήταν πριν να αλλάξουν οι κανονισμοί και μπούμε με βιβλία εσόδων-εξόδων που αναγνωρίζονται πάνω από 15.000 ευρώ. Όλοι ανοίξαμε βιβλία. Εγώ έχω ανοίξει χωρίς να έχω 15.000 ευρώ. Εγώ είπα, κύριε, ότι το μέσο εισόδημα των αγροτών, το 88%, φαίνεται να είναι σύμφωνα με τις δηλώσεις τους κάτω από 2.500 ευρώ το χρόνο. Αυτό δεν είναι ψέμα. Βγαίνει από τις φορολογικές δηλώσεις. Του 2000. Χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς ενισχύσεις. Χωρίς ενισχύσεις, ναι, το είπα και εγώ. Ακριβώς γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε αφορολόγητες τις ενισχύσεις και τις αποζημιώσεις. Πού είναι το ψέμα? Τέλος πάντων. Όχι τέλος πάντων. Εγώ θα σας πω ότι είμαι ο τελευταίος. Ένα από τα προβλήματα. Κύριε, δεν εγώ είμαι ο τελευταίος. Δεν αντιδικώ με εσάς. Όχι, δεν αντιδικώ με εσάς. Κύριε, δεν αντιδικώ με εσάς. Αλλά το βασικό πρόβλημα που έχουμε είναι ότι στην πραγματικότητα η εικόνα που έχει δημιουργηθεί στον κόσμο δεν βασίζεται σε αυτό που είναι το νομοσχέδιο, αλλά σε μια αχλή από παραπληροφόρηση. Γι' αυτό λοιπόν με ενοχλεί όταν ακούω για ψέματα που στην πραγματικότητα δεν είναι δικά μας ψέματα, είναι ψέματα αυτού που παραπληροφορούν τον κόσμο. Δεν μιλάω για εσάς. Ωραία, εγώ θέλω να σας πω ότι δεν ήρθαμε ποτέ να πούμε ούτε στην κυβέρνηση, ούτε σε αυτή την κυβέρνηση, ούτε ποτέ σε κάποια άλλη κυβέρνηση, ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε. Έτσι, όπως έχουν ματώσει ο δημόσιος υπάλληλος, όπως έχουν ματώσει όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, με τον ΟΑΕ και με διάφορα άλλα πράγματα και τις φορολογίες τους, είμαστε και εμείς διατεθειμένοι να πληρώσουμε. Αυτό που μας φοβίζει, όπως λέτε, μας φοβίζει πάρα πολύ, είναι ότι δεν ξέρουμε αν εμείς κάνουμε λάθος αυτό που βλέπουμε, σε αυτή την εικόνα που έχουμε από αυτή την κυβέρνηση, ή αν εσείς κάνετε λάθος. Διότι δεν μπορεί να είναι έξω στον δρόμο 50.000 ή 60.000 αγρότες και άλλοι τόσοι να έχουν το ίδιο, διαβασμένοι άνθρωποι να έχουν τις ίδιες ανησυχίες μαζί με εμάς. Ήδη εσείς, κύριε, είπατε ένα λάθος, όχι καλκόπιστα. Νομίζατε ότι επειδή τόσο πρέπει να πληρώνουν οι αγρότες, πράγματι το πληρώνουν. Ενώ η αλήθεια είναι, όπως είπε και ο κύριος Παπαπέτρου και νομίζω και ο συνάδελφός σας, ότι υπάρχουν αρκετοί που δεν μπορούν να πληρώσουν. Ως προς αυτή την ανησυχία, είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που από την αρχή κάλεσε τους αγρότες να συζητήσει. Στο παρελθόν, το βασικό αίτημα των αγροτών είναι να δουν τον Πρωθυπουργό. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε, ελάτε να συζητήσετε. Δεν σας φαίνεται ότι θα ήταν το πιο καλόπιστο πράγμα να μια αντιπροσωπεία σας συντονιστική να έρθει και να μιλήσει μαζί μας? Δεν θα έλεγα όχι και είμαι και αντίθετος και στη μηδενική βάση. Το να αποσύρετε τα προσχέδια ή τα όπως και να τα λέτε. Δεν είμαστε αντίθετοι, τουλάχιστον εμείς οι νέοι άνθρωποι. Έτσι. Απλά θέλουμε να μας εξηγήσει κάποιος πραγματικά χωρίς. Έχετε δίκιο, υπάρχει ένα μεγάλο κενό πληροφόρησης. Εγώ γι' αυτό έρχομαι σε εκπομπές σαν αυτές που μου κάνει την τιμή ο κ. Χατζηνικολά να με φωνάξει. Όσο μπορούμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Σίγουρα όμως έχετε αυξήσει τον ΟΓΑ 60 ευρώ στις τελευταίες τέτοιες. 60 έτσι. Ευρώ τον έχουμε αυξήσει. Τον έχετε αυξήσει. Ναι, τόσο. Και αυτό το επιχείρημά μου ότι χρειάζεται να γίνει μια αύξηση. Αλλά είναι μια αύξηση που την αντέχει κάποιος. 60 ευρώ τώρα, 130 περίπου το 17. Αυτό λέω, το χρόνο. Αντέχεται. Δεν είναι δηλαδή αυτό το βουνό που ακούνε. 130 ακόμα, έτσι, όχι 130. Το 17. Το 17. Ακόμα από αυτά που είναι. Ακόμα, το 17. Αλλά ξαναλέω, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Απλήρωτη 3 χρόνια. Φοβόσαστε ότι θα σας έρθουν χαστούκια. Με το φορολογικό δεν θα σας έρθουν. Αλλά το ασφαλιστικό από μόνο του δεν σας βλάπτει.
εσάς που δεν έχετε μεγάλα εισοδήματα. Αυτός που έχει 50.000 και 100.000 ο αγρότης είναι λίγοι. Κανιά πεντακοσαριά πρέπει να είναι σύμφωνα στις φορολογικές δηλώσεις. Αυτοί να πληρώσουν. Όπως πρέπει να πληρώσουν όλοι όσοι μέχρι στιγμής είχαν εισοδήματα και δεν πλήρωναν. Αυτούς πάνε να βρούμε, όχι εσάς. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε προτάσεις σαν νέοι άνθρωποι. Έτσι. Δεν είμαστε κουφοί ούτε. Θα μιλήσουμε και αν πούμε και κανένα ότι είσαστε ψεύτης, ξέρω εγώ, και δεν πρέπει να το πάρετε πίσω μετά. Θα το πάρω πίσω, όπως παίρνετε εσείς διάφορα πράγματα πίσω ή τα ξαναβάζετε. Λοιπόν, αλλά θέλω να σας πω ότι ή εμείς δεν τα ξέρουμε καλά, πρέπει να βρείτε έναν τρόπο. Εσείς δεν τα ξέρετε καλά. Τέλος πάντων, μακάρι. Μακάρι να είναι έτσι, για να μην συμβεί το αντίθετο. Έτσι. Πρέπει λοιπόν να δώσετε σε κάποιο, πώς θα βρείτε έναν τρόπο, να δώσετε στους αγρότες. Να το καταλάβουν κάποιοι άνθρωποι. Και να το καταλάβουμε και εμείς. Γιατί εγώ ακόμα δεν σας πιστεύω, αλλά τέλος πάντων. Χίλια δίκιο έχετε.